Πολύ. Δεν είμαι ευκολόπιστος, αλλά πιστεύω. Σωστά. Πουλάνε ψεύτικα όνειρα. Και τα μπελούδα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν το λέγαμε, μας λέγανε καλά τι λέτε. Και πολλά άλλα. Και είναι ικανοποιημένος με όλα αυτά. Θέλει να πρωτοτυπεί. Προσπαθώ. Πάντα για το καλό. Το πιστεύω, Αφράντα. Γιατί το κάνει αυτό όμως. Το έκανα. Είναι ο άρχοντης ημέρας και της νύχτας, όπως λέμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κάθε ένα έχει την ώρα του. Ναι, οπωσδήποτε. Όχι. Ναι. Όχι. 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 Τα μυαλά τους. Μέχρι εκεί που φτάνει. Για τίποτα άλλο. Να σας εξηγήσω. Βεβαίως. Ο άνθρωπος βοηθιέται αναλόγως στις προσπάθειες. Η Καινή Διαθήκη μας λέει μην είμαστε ηλίθιοι και πολλά άλλα. Όταν το άτομο αυτό έχει τάσεις ηλιθιότητος, δεν θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Εάν αυτό το άτομο συλλειτουργήσει μαζί μας και μας βοηθήσει με τη μη ηλιθιότητα που δεν θα έχει, θα μπορούμε κι εμείς να του δώσουμε μεγαλύτερα καλά αποτελέσματα, πιο σταθερά και μακροχρόνια. Καταλάβατε. Απόλυτα, απόλυτα. Αυτό που είπατε είναι η κυριολεξία της λέξης. Είναι εθνική ανάγκη να γίνουμε οι πανέξυπνοι Έλληνες που ήμασταν πριν. Όχι μόνο εν ύπνο, αλλά και εν εγρηγόρση. Με έμπνευση, με έμφυτη δύναμη και με γνώσεις. Σε κάτι εξειδικευμένο όχι. Είναι θεωρία. Καλύτερα να το δείξουμε στην πράξη. Η νοημοσύνη του Έλληνα, τον θερμοπαρακαλώ, να αναπτυχθεί. Και στο ετέκεινα. Παρά ψυχολογίας και αστρολογίας. Διεμέ είναι μεταφυσική υπόθεση. Εκπαιδευτής πνευμάτων εγώ. Η μέθοδη που χρησιμοποιεί είναι λίγο πιο μπροστά από το σήμερα. Στηρίζεται περισσότερο στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι την αστρολογία την εστήριζαν στην αστρονομία και στα μαθηματικά, στην επιστήμη, όπως ο Πυθαγόρας, ο Άρατος. Αξίζει να πω ότι ο Άντωνη Αθανασίου ξεκίνησε σαν αθλητής. Αλλά οποιαδήποτε πνεύματα με πολεμήσανε, τα αντιτάσσευσα και τα έφτασα σε ένα σημείο να με υπακούνε. Πιστεύω ότι είναι ένα ισχυρό διάμεσο, δηλαδή medium, ισχυρό διάμεσο, με αρκετές ικανότητες, και πιστεύω ακόμη ότι και στο μέλλον έχει να δώσει πολλά στο χώρο αυτό της παραψυχολογίας. Έχει μια σχολή ειδικά για παραψυχολόγους medium. Πολλοί τα έχουν παρεξηγήσει αυτά τα πράγματα, διότι έχουν εμπλέξει τους μάγους, έχουν εμπλέξει τις καφετζούδες, έχουν εμπλέξει τις χαρτορίχτες, οτιδήποτε που δυστυχώς το τονίζω αυτό, έχουν παραπληροφορήσει τον κόσμο και ο κόσμος πάει και δίνει τα ωραία του χρήματα για να πάρει μία ελπίδα, που αυτή η ελπίδα πολλές φορές, να μην πω τις όλες τις φορές,
δεν υπάρχει. Η αστρολογία είναι μια επιστήμη που οπωσδήποτε το ξέρουμε και έχουν σπουδάσει πολλοί άνθρωποι πάνω σε αυτό. Αλλά με τους σημερινούς παραψυχολόγους, όπως έχουν γίνει, νομίζω καμία απολύτως σχέση. Βέβαια, η αστρολογία βασίζεται καθαρά σε μαθηματικά, σε όρους μαθηματικούς, λογαρίθμους, μοίρες, γεωγραφικά πλάτη, ενώ η μαντεία είναι μια έμφυτη ικανότητα, την οποία την έχουν κάποια άτομα, πιστεύω εκ γενετής, και την καλλιεργούν σε κάποιες στιγμές της ηλικίας τους περισσότερο, και έτσι έχουν τη δυνατότητα να προλέγουν κάποια σημαντικά γεγονότα. Για να γίνεις μάντης καλός, χρειάζεται η έμφυτη δύναμη που πρέπει να έχει το αντικείμενο ο άνθρωπος, εκτός της γνώσης. Εάν τα συνδυάσεις αυτά και τα πλέξεις και τα ψιλοκεντήσεις τόσο πολύ όμορφα, θα έχει τη δυνατότητα το άτομο αυτό να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Εάν δεν έχει τη γνώση την κατάλληλη και την έμφυτη δύναμη, θα είναι ακριβώς αντίστοιχη και η επιτυχία του. Από πολύ μικρό, όταν έχασα τον πατέρα μου 8 χρονών, την προηγούμενη μέρα έκλαιγα γιατί είχα καταλάβει ότι θα πεθάνει ο μπαμπάς μου και το είχα προστανθεί. Τότε κατάλαβα ότι έχω μια άλλη δύναμη. Γεννήθηκα στο Ζάνιο στις 11 του 1943 και γεννήθηκα τότε 5,5 με 6 οκάδες στην κατοχή. Ήμουν ένα παιδί εύτραφο, θέλανε οι γιατροί να με στείλουν στην Αμερική για εξετάσεις, γιατί γεννήθηκα έτσι τέρας, τεγατάκι. Κάτι ξεχωριστό από όλους τους άλλους Έλληνες. Η λέξη αυτή είναι τίτλος για μένα. Ναι, πάρα πολύ μεγάλη, και ο κόσμος τον εθαυμάζει από τα καλά που έχει κάνει. Κάποια στιγμή ξεκίνησα να κάνω μαύρες μαγείες, να κάνω το κακό, για να δω πώς γίνεται, για να μπορώ να το διορθώσω. Το έκανα. Εν συνεχεία προσπαθώ με τη δύναμη του Θεού και της Παφός να μπορώ να κάνω το καλό, το οποίο είναι και λιγάκι δύσκολο, και δεν θέλω να κάνω κακό, διότι το κακό το κάνουν όλοι, είναι εύκολο το κακό. Το καλό είναι το δύσκολο που δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει το ναρκωτικό που κάνει κακό. Και έτσι και η μαγεία. Κάθε βράδυ με τη Φοφό κάνουμε θεουργικές τελετουργίες. Μένουμε σε ενίκιο. Δεν έχουμε τα τόσα πολλά χρήματα που μπορούμε να πάρουμε κάποιο σπίτι. Και ανεβαίνουμε στην ταράτσα και καθόμαστε εκεί και κάνουμε τις θεουργικές μας τελετουργίες. Λεπτολογεί τη δουλειά του πάρα πολύ. Το θέμα είναι το εξής. Απάνω στις θεουργικές τελετουργίες, προσπαθούμε να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι πομπή μέσα στο σύμπαν, για να καθοδηγήσουμε αυτό το ανθρώπινο μυαλό ή οποιοδήποτε άνθρωπο θελήσει, ειδικότερα εγώ και η Φοφό, εδώ και μία δεκαετία ελέγχουμε την πολιτική κίνηση της Ελλάδος. Και να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους, δύο δυνάμεις είναι πολύ μεγαλύτερη από μία δύναμη που έχει ένας άνθρωπος. Διότι γίνομαστε έρμεο ξένων δυνάμεων, ενώ πρέπει να ήμασταν ίδια μεταχείριση όλοι οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ρωσίας να είτε υποδιέστεροι. Και θέλω να καταλήξω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα τον Έλληνα, να φτάσει σε αυτό το μέγιστο βαθμό που έχει η δική του νοημοσύνη. Καταρχήν πρέπει να έχει έμφυτη δύναμη. Να δουλεύει, να είναι έξυπνος και να μπορεί να λαμβάνει αυτά που βλέπει, που οραματίζεται και πολλά άλλα. Επειδή η Ελλάδα μας ήτο και έχει σημαντική διαφορά το ήτο το λίπνο του πολιτισμού, όλης η φιλίου, από εκεί έχω πάρει τα αποσπάσματα, τα έχω βελτιώσει. Δεν έχω ασχοληθεί εγώ και η σύζυγός μου να κάνουμε ανθρωποθυσίες. Απλώστατα, με αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας να γίνουμε συλλειτουργοί μας στην κοινωνία μας και να έχουμε κάποια ικανοποίηση. Ποια? Να περνάμε όλοι καλά. Πιστεύω ότι είναι ο πιο εύστοχος αστρολόγος και ο πιο καλός υπνοτιστής που έχω γνωρίσει και θα γνωρίσω. Και από ό,τι βλέπω, είμαστε οι μονάδες, εγώ και η Φοφό, κανένας μας δεν αισθάνεται ή να περνάει καλά. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό με στεναχωράει. Ο ρεαλισμός δεν μπορεί ποτέ να έχει φτερά. Το ξέρω. Ο άρατος
που είχε τη μεγάλη κυλίτσα και ήταν εγκέφαλος. Ήταν φιλόσοφος, αστρονόμος, έγραψε την ουρανογραφία που έχει, την οποία τοποθετεί τα ζώδια επάνω στο σώμα του ανθρώπου. Τον παρακολούθησα μέχρι που του φεύγανε και τα υγρά του. Πιστεύω στην ειλικρίνεια της προσωπικότητός του. Με έμπνεαν τα άστρα. Πω πολύ μικρός. Πώς γυρίζουνε και δεν πέφτουνε. Πού κρατιόνται. Διότι η φιγόκεντρος δύναμης αυτή ήσυχε στη γη που πατάει ένα αυτοκίνητο ή είναι ευρώμενο αλλά από κάπου κρατιέται. Αυτά δεν κρατιόνται πουθενά. Ασχολήθηκα πάρα πολύ και ασχολήθηκα πάρα πολύ με την αστρολογία. Εν συνεχεία, με έκλεψε ο αποκρυβισμός και η μυστικολογία. Με έκλεψε η πυθία. Με έκλεψανε πράγματα που άκουγα ότι αυτό γίνεται ή το άλλο γίνεται. Και δεν ήξερε πώς γίνονται. Εξυπηρετεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα. Δεν γίνει καμία δεστιγμή απέναντι στην παραψυχολογία. Ο Καλλιόστρο μόνο πήρε μια αριθμομαντία του Πυθαγόρα και κάπως την ολοκλήρωσε. Από εκεί και πέρα την προχώρησα εγώ και έφτιαξα την αστρολογομαντία που κάθε άτομο και χρονολογία γεννησιός του μπορεί να βρούμε τα τυχαία νούμερα αυτά που μπορεί να κερδιστούν. Επίσης, όταν μπήκα στον χώρο της ευρεσιτεχνίας, της έρευνας, ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ. Προσφέρεις το κοινωνικό σύνολο. Αρκεί το άτομο το οποίο ασκεί αυτή την ιδιότητα να έχει πρώτα την αυτογνωσία και το σεβασμό προς τους άλλους για να προσφέρει καλά αυτό το έργο. Είμαι 110 κιλά και άκουσα ότι και εσύ έκανες μία δίαιτα και έχασε κάπου 5-6 κιλά. Τι μου είπες προηγουμένως? Εγώ τη δίαιτα, συγγνώμη, τη συνδύασα με τις αστρικές υποβολές. Α, μπράβο. Σε έκανα συνδυασμό. Μπράβο. Για να επιβοηθηθώ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι χάπι αόρατο. Εγώ... Αυτό έκανα εγώ. Δεν μπορώ να κάνω οπωσδήποτε. Εγώ θυμάμαι πέρυσι που το συζητάγαμε αυτό το πράγμα και μου είπες σχετικά με τα αστέρια και έκανα ένα πείραμα στον εαυτό μου, γιατί εμείς πειραματιζόμαστε πρώτα μην πάρουμε κανένα άρθρο στο λαιμό μας. Ναι. Και πήρα από πέρυσι 18 κιλά, τα οποία έχασα τα 8, φαντάζομαι ότι ήμουν 118 και τώρα είμαι 110. Και ήταν βάσει αυτό που είχαμε συζητήσει με τους συνδυασμούς. Αλλά εσύ πήρες. Εγώ πήρα πρώτα για να δω πώς μπορώ να δυνατήσω μετά. Γιατί τόσο εδώ πέρα με λέει κάτσε να κάνεις κάτω γυμναστική. Εγώ θυμάμαι που τότε που είχαμε μιλήσει είχε πλήρη επιτυχία. Ναι, αλλά εγώ αν το δοκίμαζα σε μένα πώς θα το καταλάβαινα. Σωστά. Γιατί όταν βλέπεις και έρχονται κάποιες ελπίδες στο γραφείο και σου λέει κύριε εγώ θέλω να παγίνω. Μα έτσι. Εγώ κάνω σκοτώ, θέλω να δυνατήσω, τι θα του κάνεις. Το αποτέλεσμα πήγα και στο La Guardia στη Story, στη Νέα Υόρκη. Έβγαλα το κολέγιο, με κάνανε επίτιμο διδάκτορα. Είμαι διδάκτορος σε πολλά πανεπιστήμια και κολέγια ανά την Ιφίλιο. Από τότε έχω βγάλει, είμαι ο μόνος, διότι εδώ και 400 χρόνια δεν έχει γίνει καμία ευρεσιτεχνία απάνω στην παραψυχολογία. Τον Άντωνη τον γνώρισα στην Αμερική, στο La Guardia. Εκεί τελείωνα το τελευταίο έτος εγώ της χρονιάς και ο Άντωνη ήταν τότε επίτιμος διδάκτορα μέσα στο κολέγιο. Ως πρόεδρος του Ανωτάτου Διεθνούς Παγκοσμίου Πνεύματος που εδρεύει στην Αγγλία, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ ως πρόεδρος, απονέμουμε παψηφή εις τον Άντωνη Αθανασίου τον τίτλο του επιτήμου διδάκτορος. Και στην αγαπημένη μας το Θεού Αθανασίου τον αυτό τίτλο. Πρέπει η Ελλάδα μας, αυτή η αγαπητή Ελλάδα και η όμορφη Ελλάδα, αυτή που από εδώ ξεκίνησε η παραψυχολογία και η αστρολογία και πολλά άλλα συναφή επιστημονικές τέχνες, πρέπει να κάνει έδρα στο Πανεπιστήμιο ή στο Πολυτεχνείο εδώ και συνεχεία να βγάλει διδάκτορες επίσημους, διότι εμείς είμαστε ανεπίσημοι, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ανεπίσημοι στον τόπο μας. Ναι, και τα παιδιά μας να μοιηθούν επί της παραψυχολογίας για να μην μας πάρουν και μας λένε αυτές τις αηδίες, διότι τα Σκόπια
έχουν πάρθει από πέρσι. Έχω μάθει ότι είναι ένας διακεκριμένος στο χώρο του. Είναι δασκαλός μου και οπωσδήποτε πήρα πολλά από εκείνον. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε ένα από τα ωραιότερα πειράματα που έχουν γίνει στο χώρο μας. Παρακαλώ τον Άγγελο Αθανασίου να έρθει να μας δείξει. Ο εμπνευσμός είναι πείραμα. Το λέει και η ίδια η λέξη. Δεν θεωρείται τίποτε δεδόμενο. Γίνεται ένα πείραμα που ξεκινάει από το μπορεί να είναι να έχει μια πλήρη επιτυχία, αλλά μπορεί να έχει και μια σχετικότητα. Εξαρτάται από το υποκείμενο, κατά πόσον θα πέσει σε μια βαθία ύπρωση ή όχι, αν είναι καλός δέχτης ή όχι. Πάρα πολύ πιστεύω, διότι με βοηθάει, με εμπνεύει, με χαλαρώνει, με βοηθάει να προτίζω οποιοδήποτε θέλησω. Αυτό είναι το καλό, με βοηθάει. Και τον Μικέ Μέρα μου βοηθάει, και την γυναίκα μου βοηθάει, και τα παιδιά μου βοηθάει. Γιατί υπάρχουν πειράματα που είναι σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν πειράματα τα οποία είναι απλά ψυχομετρικά τα ονομαζόμενα. Αυτά τα πειράματα δεν είναι βαθία συγνώσεως. Είναι σε ένα πιο χαλαρό επίπεδο. Έτσι ακριβώς μου ήρθε αυτή μετά από κατόπιν υπνώσεως και εμένα, ναι, και μαζί με τη σύζυγό μου να καλύψουμε απάνω στην ύπνωση την διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης και την διάσπαση στις Γιουγκοσλαβίες και στα Βαλκάνια, τα γεγονότα που θα έχουμε ικτρές αργότερα εξελίξεις για την Ελλάδα μας. Εάν όμως είναι ένα πείραμα, το οποίο όπως το ονομάζουμε εμείς λέγεται πείραμα καταληψίας, το διάμεσο πέφτει σε βαθυτά την ύπνωση, τότε εκεί χρειάζεται η παρουσία γιατρού να παρακολουθήσει το διάμεσο, διότι εγκυμονούν κίνδυνοι και για την ψυχοσωματική του ισορροπία και μετά το πείραμα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του πειράματος, αλλά και μετά να υπάρχει ένας αποσυντονισμός του ψυχισμού του. Εμένα τον ίδιο με έχει υπνοτίσει. Παρακαλώ πολύ, ησυχία. Είναι στην πιο δύσκολη στιγμή. Αισθάνθηκα ότι χάνω τον κόσμο. Το κόμμα τώρα, οι εκλογές γίνανε. Θα περιμένουμε 3 χρόνια για να δούμε τι θα γίνει πάλι. Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε την οικογένεια, να ενώσουμε όλον το λαό και ήτανε ένα άλλο ξεκίνημά μου, το πολιτικό κόμμα που έχω φτιάξει, την Ένωση των Αποφασίστων. Οπαδός είμαι. Έχω την δυνατότητα ή το μυστικό να αλλάξω το λειτουργικό κάποιου κρατικού αξιωματούχου. Εφόσον κρίνω ότι κινδυνεύει ο Έλληνας, η Ελληνίδα, το Ελληνόπουλο και ιδιαίτερα η πατρίδα μας. Δεν έχω την πρόθεση να κάνω κακό σε κανέναν. Έχω όμως την πρόθεση να διασφαλίσω το καλό της πατρίδας μου όσο ζω. Διότι εγώ δεν θα συμβιβαστώ με ξένες δυνάμεις τις οποίες τις θεωρώ υποδιέστερες από τον άνθρωπο. Αυτόν τον Έλληνα. Καταλάβατε. Δεν με απασχολεί η Βουλή. Αυτό πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα οι πολιτικοί μας, διότι όλοι, μα όλοι, λένε άλλα πριν, όλοι. Είναι το σύστημα έτσι.
Είναι το σύστημα του ψεύδους. Διότι έρχεται η δισκέτα από τις μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Όλα έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2100. Μην σας πω και παραπάνω. Έχει μέλλον. Υπάρχουν σύστημα Γάλλων και Γερμανών που προσπαθούν να πάρουν τις ευρεσιτεχνίες μου για να τις διαστραβλώσουν όπως διαστραβλώσανε οι προγονείς τους ορισμένα άθρα και ορισμένα αρχαία έγγραφα δικά μας. Ό,τι υπήρχε πάπυρος, βιβλίο, αυτό το πράγμα ή έπρεπε να κλαπεί για να παρθεί το πνεύμα αυτό να χρησιμοποιηθεί από αυτούς και μετά να εξαφανιστεί. Τα έχω τεκμηριώσει αυτά όλα εγώ. Απόλυτα. Το χρήμα το θέλω για να ντυθώ, για να φάω εγώ τα παιδιά μου, για να δώσω σε κάποιον που έχει ανάγκη. Δεν μπορεί τώρα η κοινωνική πρόνοια ή κάποιος παπάς που παίρνει τόσα χρήματα να κοιτάξει κάποιον που θέλει να χτίσει παπάς κάποιο σπίτι για την κόρη του. Και εμείς έχουμε δύο κορίτσια και τρία αγόρια. Σπίτι δεν έχουμε, είναι και ένεθα, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι εκλεκτός στον τίσιμο του, θέλει να δίνεται πρωτότυπα, με κουράζει υπερβολικά. Θέλει ειδικές ποιότητες και ειδικά χρώματα, να μην τα φοράει άλλος όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Ούτε δίνομαστε ρακέντητα για να μας λυπούνται, όπως ορισμένοι. Θέλει να πρωτοτυπεί. Κίτρινο σακάκι με αντίδεση γιακά ηλεκτρικού κάμισου. Μόνη της ξεπηδάει. Μ' αρέσει η εξέλιξη. Αλλά η εξέλιξη είναι καθαρή. Δηλαδή δεν μ' αρέσει το μπουκάμισο, το π.χ. το electric ή το ραφ να είναι από πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι για τη σόβηση, τα αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει να είναι από μετάξι. Μ' αρέσει να είναι από ένα είδος τεχνητού βάμβακος. Δηλαδή μου αρέσουν πιο φυσικά πράγματα, τα οποία είναι δυσέβρετα, είναι δύσκολα και λιγάκι πιο ακριβά στην εποχή μας. Είναι ένας άνθρωπος φοβερά προσγειωμένος, κατακρίνει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα με την παραψυχολογία και με την αστρολογία, αλλά βλέπετε ότι είναι υποχρεωμένος, είναι ενδεταγμένος μέσα στη διεθνή αυτή οργάνωση των αστρολόγων και παραψυχολόγων που είναι και δεν μπορεί εύκολα να κάνει αυτό που θέλει. Το πνεύμα μου δεν ξέρω που ανήκει. Μάλλον δεν ανήκει σε μένα, ανήκει κάπου αλλού. Προσπαθώ να βρω που ανήκει το πνεύμα μου, γιατί θα σας έλεγα πιο λεπτομέρεια αν ήταν Αλβανοί, π.χ. αν ήταν Γάλλοι. Ειδικά δεν μπορεί να ασχοληθείς με την τάδε αμαξοστοιχεία π.χ. τον Ιούλιο στις 17 Ιουλίου και ώρα 8 η ώρα ότι θα γίνει στη Γαλλία. Ναι, στη Γαλλία. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια τελεία η Γαλλία πάνω στην υδρόγειο. Πρέπει να ασχοληθείς
και 2-3 χρόνια, αλλά θα έχει περάσει η πρόβλεψη. Ήταν και ποιητής. Όπως έστελνα το βήμα, ακολούθαγα κι εγώ. Όμως πού να περιμένω να με ρίξει το γκρεμό. Διότι η έμπνευση είναι αυτή που εκτείνει τον άνθρωπο πέρα του εαυτού του και εις το ετέκεινα. Μου οδηγώ μου τη ματιά σου. Το γλυκό στο φιλί, πίστεψα στην ευτυχία, αλλά πονάω πιο πολύ. Σύγιστον ορφεύ, ρίψον τη λύρα ερμή. Όπως ο Δημόκρητος και πριν ο Λεύκηπος ανεκάλυψαν την διάσπαση του ατόμου και ήδη έχουν ξεχαστεί, θα σου το πω. Ίσως ξεχαστώ κι εγώ κάποια στιγμή. Έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτές τις προβλέψεις. Οι προβλέψεις της διασπάσεως ήταν που έβλεπα το σύστημα της, του μεγάλου συστήματος. Αυτόματα. Γιατί εδώ προσπαθούν να διαχωρίσουν, υπάρχει μαγεία καλή και υπάρχει μαγεία κακή. Όχι. Η μαγεία η κακή που εννοούν όλοι οι άλλοι είναι η ραδιουργία που κάνει ο άλλος. Παίρνει από το νεκροταφείο κάποια χώματα, τα ρίχνει, κάποια λάδια και το φαγητού το λάδι να ρίξει κάτω και να το πατήσει κάποιος με κάποιο παπούτσι στο τούτο, θα γλιστρήσει, θα πέσει κάτω. Οπωσδήποτε. Επικίνδυνο. Πάρα πολύ. Επικίνδυνο που δεν το βλέπουμε τώρα και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχουν σοφοί στην Ελλάδα να σκεφτούν. Στην αρχαιότητα είχαν. Η στιγμή είναι λιγάκι φυσιολογικά ψυχολογική δική μου. Δεν θα ήθελα ή έπρεπε να ήμουν ανεπάγγελτος και ήθελα να μην είχα ασχοληθεί με τίποτα. Ιδιαίτερα ήθελα να μην υπήρχα. Έχει ένα σταυρό και το λέει παρορμητικό. Είναι λοξός προς τα εκεί. Στη μέση έχει ένα κύκλο πάλι και έχει ένα σταυρό με κάθετο και με ευθεία από το κέντρο, όρθιο δηλαδή σταυρό, που το λέει σταθερό. Και έχει και ένα άλλο σταυρό γερμένο προς τα δεξιά και το λέει μεταβλητό. Αυτό είναι κακή κλοπή. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω κάτι και με το απολαύσω, δεν θα με ενδιαφέρει αν θα με σκοτώσουν μετά από 10 μέρες. Έτσι σκέφτονται αυτά τα άτομα. Επομένως, είναι κουτά ραδιουργικά άτομα αυτά που προσπαθούν να βλάψουν την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας δεν θα φλαχτεί, διότι θα υπάρχω εγώ και από πίσω από μένα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που θα μου βοηθήσουν σε αυτό το μεγάλο γολγοθά που έχω. Η δύναμη που έχει μέσα του. Δεν είμαι δολοφόνος. Επομένως, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να προσέχουν. Όσο και παράξενο να σου φαίνεται εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα ταχτά χρονικά περιθώρια για να επαληθευτεί η πρόβλεψη 100%. Π.χ. να πούμε Αλβανοί ηλικίας 20 με 25 ετών. Δηλαδή τέτοια ακρίβεια. Εμείς θα πούμε ότι ο Μανάβης πουλάει τα φρούτα του 10 δραχμές. Μπορεί ο Μανάβης να πουλήσει 18. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθώ και με το Μανάβη μετά, καταλάβατε. Ένα. Συν 2, συν 3, συν 4, πάνε 10. Σταχωριέμαι γιατί τα παιδιά μας δεν θα είναι ευτυχισμένα όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Θα έχουμε πολλά προβλήματα και προσπαθούν τα μεγάλα τραστ, τα μεγάλα κράτη και η Γερμανία ακόμα και οι Γάλλοι με διάφορους σοφούς να διστραβλώνουν την ιστορία και... λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό που είναι παιδί μας και πολλά άλλα. Βεβαίως. Και το δηλώνω. Αισθάνομαι δεύτερος εγώ και τρίτος όλοι, και τρίτη όλοι οι άλλοι. Αλλά πιστεύω ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Μία σχέση μπορεί να πω ισότιμη από την αρχή, μετά ήρθε το ιδιλίο μεταξύ μας. Η αγάπη η μεγάλη φέρνει πόνο. Δυστυχώς. Γι' αυτό ένα άλλο μήνυμα θέλω να δώσω, να αγαπάμε, αλλά όχι υπερβολικά. Κακό ή καλό. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και δεν άρχισε να κάνω αυτό το επάγγελμα. Ο κάθε άνθρωπος είναι τεγμένος, είσαι το καλό ή το κακό. Έχουμε κινδυνεύσει πάρα πολλές φορές, διότι πρέπει να κάνουμε απομόνωση από τα κακά πνεύματα και η απομόνωση γίνεται στο εξής. Μια αυτή, έναν κάποιο. Κάτι τέτοια πράγματα, ναι. Είμαι ο μόνος Έλλην που έχω τοποθετήσει καλά τη λέξη μαγεία. Αλλά πώς? Με την τετρακτία. Που έχουμε αδυναμία, λέμε τώρα. Η τετρακτή. Είναι. Αυτό που δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα κανείς. Ναι, βέβαια, έχει νικήσει άλλωστε και πάρα πολλά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Φυσικά δεν είμαι και Θεός. Τον αναφέρει ο Χίλος ως εβδομηγέτη Θεό, σωτήριον και καθάρσιον. Αν πετύχω και
και δεν διασταυρωθεί τίποτα, τότε θα έχει αλλάξει και όλη η Ελλάδα.